Κύριε Υπουργέ, η σημερινή επίκαιρη αφορά την εμφάνιση κρουσμάτων σε σχολεία ειδικής αγωγής στην Κρήτη. Αναφέρομαι για το Ενεγίλ Ηρακλείου και το ΕΚ Ρεθύμνου. Ενώ πριν από δύο μέρες άλλο ένα κρούσμα είχαμε σε μαθητή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Αυτή η εξέλιξη, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και επιβάλλεται να ληφθούν με ευθύνη της κυβέρνησης άμεσα μέτρα προκειμένου να είναι οι δομές ειδικής αγωγής ανοιχτές και προπάντων υγειονομικά ασφαλείς. Για τα παραπάνω σχολεία που δεν διαθέτουν στοιχειώδεις υποδομές για την αποφυγή του συγχρονισμού, έχουμε καταθέσει σχετικές ερωτήσεις το προηγούμενο διάστημα. Επίκαιρες και απλές. Δεν απαντήσατε στην ερώτηση που σας καταθέσαμε 28/9/2020 για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΚ Ρεθύμνου με τις άθλιες συνθήκες στέγασης. Και προφανώς θέλουμε εξηγήσεις. Περιμένουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί. Την επανακαταθέσαμε πριν λίγες μέρες και περιμένουμε σύντομα την απάντησή σας. Αντίστοιχα, σε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών για το Ενεγίλ και το ΕΚ Ηρακλείου, η οποία συζητήθηκε, είχαμε προειδοποιήσει ότι το ζήτημα της έλλειψης σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών υποδομών των σχολείων ειδικής αγωγής, αλλά και της μη ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών, ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδημίας, που τα παιδιά αυτά λόγω της αναπηρίας τους δυσκολεύονται να τηρήσουν κανόνες ατομικής υγιεινής, δημιουργεί προϋποθέσεις, συνθήκες υγειονομικής βόμβας. Δυστυχώς αυτό είχαμε. Αυτό έγινε. Η μέχρι τώρα τακτική του Υπουργείου και τα πρωτόκολλα δεν λαμβάνουν υπόψη ότι οι μαθητές των σχολείων ειδικής αγωγής στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μάσκα, πολλοί αντιμετωπίζουν υποκείμενα νοσήματα, είναι αδύνατο να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις, καθώς συχνά οι περισσότεροι μαθητές χρήζουν φυσικής καθοδήγησης από τους εργαζόμενους που αναλαμβάνουν τη φροντίδα όχι μόνο των εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά και των προσωπικών αναγκών των μαθητών. Και αναφέρουμε στη σύντηση, στη τουαλέτα, στήριξη στη βάδιση, θεραπευτική υποστήριξη κτλ. Επίσης, οι ίδιοι εργαζόμενοι σε μια μονάδα ειδικής αγωγής είναι διαρκώς εκτεθειμένοι στην πανδημία. Ενώ πολλές ειδικότητες εργαζομένων υπηρετούν σε δύο και τρία σχολεία, συνεπώς μεγαλώνει ο κίνδυνος της διασποράς. Την κατάσταση αυτή φυσικά επιβαρύνουν τα κενά σε προσωπικό, και αναφέρομαι σε εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, στην καθαριότητα. Και αυτά τα προβλήματα υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, σε ποιες κατεπίγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση προκειμένου, πρώτον, να υπάρχει συνεχής και στενή ιατρική παρακολούθηση των μαθητών και των εργαζομένων των ειδικών σχολείων με συχνά και επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Δύο, για τη διαδικασία εχμηλάτησης. Σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος και ιατρική παρακολούθηση αυτών των περιπτώσεων. Τι θα κάνετε για τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Για τις άδειες στους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες χωρίς τους περιορισμούς που βάζει η υπουργική απόφαση. Για την τοποθέτηση όλου του απαραίτητου προσωπικού στα ειδικά σχολεία με πρόβλεψη και για την αναπλήρωση των εργαζομένων που βρίσκονται ή θα βγουν σε άδεια. Για την επάρκεια σε όλα τα μέσα ατομικής προστασίας. Αύξηση των δρομολογίων των μέσων μεταφοράς, μείωση των μεταφερόμενων μαθητών αναμέσω, απολύμαση των χώρων πριν και μετά τη μεταφορά, τεστ σε οδηγούς και συνοδηγούς και οχήματα αποκλειστικής χρήσης για τα σχολεία και τέλος, τα παιδιά που λόγω σοβαρών νοσημάτων παραμένουν στο σπίτι τους, να υποστηριχτούν διεπιστημονικά με κάθε πρόσφορο μέσο, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Συντυχάκη, νομίζω ότι θέτεται ένα ζήτημα το οποίο το Υπουργείο Παιδείας έχει αποδείξει πολλάκις και τους τελευταίους μήνες και μετά από την αρχική αντιμετώπιση του ιού στο πρώτο κύμα της πανδημίας, που πράγματι τα ειδικά σχολεία μας έμειναν κλειστά και ήταν μια δύσκολη απόφαση και μια δύσκολη διαδικασία. Επιβεβαιώνεται δε η ορθότητα της λήψης της τωρινής απόφασης για το άνοιγμα και την παραμονή της λειτουργίας των ειδικών σχολείων από όλο αυτό το αίσθημα της φροντίδας που, ό,τι και να λέμε, υπάρχει για αυτά τα παιδιά και μπορεί να υπάρχει μέσα στο σχολείο. Ήταν οδυνηρό για τα παιδιά να παραμείνουν εκτός της μαθησιακής διαδικασίας, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στο κομμάτι της λήψης των γνώσεων ή της ειδίκευσης των ειδικοτήτων, μπορεί να έχει κάποιος στο ΕΕΚ, αλλά και όλης της λοιπής φροντίδας μέσα από το ειδικό βοηθητικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που παρέχεται και παρέχεται από το δημόσιο σχολείο. Άρα, να συμφωνήσουμε ότι
είναι καλό ότι τα ειδικά σχολεία παραμένουν ανοιχτά. Είναι επίσης πολύ ελπιδοφόρο και έχει να κάνει βέβαια με στοιχεία και όχι να κάνει μόνο με ελπίδες ίσως ή με μία εντύπωση, ότι αυτή τη στιγμή από τον αριθμό των ειδικών σχολείων που έχουμε στην Ελλάδα, περίπου το 4,5% παραμένουν κλειστά. Γιατί? Γιατί υπήρχε παρουσία κρουσμάτων. Πάμε να δούμε τι γίνεται όταν υπάρχει πράγματι ένα κρούσμα σε κάθε σχολείο. Υπάρχει συνεννόηση άμεσα του Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από ενημέρωση προφανώς από το σχολείο, με την αντίστοιχη διεύθυνση, την Περιφερειακή Διεύθυνση Υγείας, και λαμβάνεται αμέσως το μέτρο, χωρίς να χάνεται λεπτό, του κλεισίματος του τμήματος ή του κλεισίματος του σχολείου. Και αυτό, κύριε Σεντιχάκη, γίνεται γιατί, σε συνέχεια και των ερωτήσεών σας, έτσι για να απαντήσω και στη ροή των ερωτήσεων, έχει σταλεί από την αρχή της χρονιάς και βέβαια και την προηγούμενη ένα ειδικό πρωτόκολλο για τα ειδικά σχολεία, όπως και για τα υπόλοιπα σχολεία, για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων. Και δεν έχει γίνει απλά μια αναφορά διαδικασίας. Έχει οριστεί υπεύθυνος COVID σε κάθε σχολείο, έχει οριστεί ένας χώρος σε κάθε σχολείο, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφέρεται το παιδί ή ο μεγαλύτερος ο άνθρωπος, ο εκπαιδευτικός, που μπορεί εκείνη τη στιγμή να αποτελεί υποψία κρούσματος. Και βέβαια, αμέσως μετά γίνεται πολύ αναλυτική ιχνηλάτηση, αφού ο υπεύθυνος COVID έχει καταγράψει όλες τις στενές επαφές του συγκεκριμένου παιδιού ή του εκπαιδευτικού. Υπάρχει λοιπόν μια ροή γεγονότων που συμβαίνει και οφείλουμε να συγχαρούμε αυτούς που το κάνουν, διότι υπερβαίνουν αυτό και τα καθήκοντά τους. Οι εκπαιδευτικοί το κάνουν αυτό, οι πρώτοι που είναι υπεύθυνοι COVID, και σε συνεργασία με τις περιφερειακές διευθύνσεις υγείας δίνονται άμεσα οι απαντήσεις, όπως είπα, για το θέμα του πρωτοκόλλου και της εφαρμογής του. Και βέβαια, μαζί με τις οδηγίες που έχουν να κάνουν με το υγειονομικό κομμάτι, το οποίο καλούμαστε κι εμείς να εφαρμόσουμε καθ' υπόδειξη της Ειδικής Επιτροπής του ΕΟΔΗ αλλά και των λοιπών αρμοδίων, ήρθαμε και δώσαμε και ειδικές οδηγίες για το τι σημαίνει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ειδικά στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Γιατί δεν είναι όλα τα ίδια πράγματα. Και γιατί η σύγχρονη τηλεκπαίδευση πιθανότατα να μην μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα παιδί ή σε ένα τμήμα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης το οποίο μένει μακριά. Δίνω το γενικό πλαίσιο, θα πάω συγκεκριμένα και στα θέματα της Κρήτης, αλλά ήθελα να είμαι πολύ, πάρα πολύ σαφής στο ότι και το πρωτόκολλο υπήρχε από την πρώτη στιγμή και εφαρμόζεται, και οτιδήποτε μπορεί στην αρχή να υπήρχε σαν δυσλειτουργία τις πρώτες δύο μέρες για να υπάρξει αυτή η ροή συνεννόησης, ομαλοποιήθηκε πλήρως. Γιατί αυτό έχει να κάνει στην πρόθεση, στην προσήλωση και στην υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών και των λοιπόν αρμοδίων υγειονομικών υπηρεσιών για να προστατεύσουμε εκπαιδευτικούς, παιδιά και το γενειακό περιβάλλον. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή μας, κύριε Σεντιχάκη. Δεν θα βάζαμε σε κανένα κίνδυνο όλη αυτή την εκπαιδευτική κοινότητα, την εκπαιδευτική οικογένεια και βέβαια την οικογένεια των παιδιών που έχει να αντιμετωπίσει πολλαπλά ζητήματα. Θα επανέλθω όμως με συγκεκριμένες απαντήσεις για την Κρήτη. Κυρία Ζαχαράκη, το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω από αυτά τα οποία είπατε είναι ότι εάν υπάρχει φροντίδα σε αυτές τις δομές, που υπάρχει φροντίδα, το οφείλουμε αποκλειστικά και μόνο στους εκπαιδευτικούς και στο βοηθητικό προσωπικό, με κίνδυνο πάντα τη ζωή και την ασφάλεια τη δική τους. Δυστυχώς το κράτος και διαχρονικά οι κυβερνήσεις, γιατί δεν αφορά μόνο τη δική σας κυβέρνηση, διαχρονικά οι κυβερνήσεις έχουν σταθεί απαξιωτικά απέναντι σε αυτές τις δομές ειδικής αγωγής. Και κακά τα ψέματα, έχουν πέσει θύμα ανεπαρκειών του εκπαιδευτικού και του υγειονομικού συστήματος. Καμία φροντίδα, καμία διαφοροποίηση και καμία εξειδίκευση, θα έλεγα, από τα κυβερνητικά επιτελεία διαχείρισης του κορονοϊού για τις δομές ειδικής αγωγής, που πραγματικά έτσι με τα κρούσματα βρίσκονται κυριολεκτικά νοχύρωτες. Το ΚΚΕ ποτέ δεν ήταν υπέρ των κλειστών σχολείων. Πρέπει να είναι ανοιχτά. Ωστόσο, για να είναι οι δομές ειδικής αγωγής ανοιχτές και προπάντων ασφαλείς, πρέπει να υπάρχουν αρκετές δικλείδες που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Και αυτές τις δικλείδες δεν τις εξασφαλίζεται. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία των δομών ειδικής αγωγής σε συνθήκες πανδημίας? Τι πρέπει να παίρνουμε υπόψη στη σύνταξη ενός πρωτοκόλλου που θα διασφαλίζει συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς σε ένα ειδικό σχολείο? Πρώτον, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών έχουν υποκείμενα νοσήματα. Εκτός από τους μαθητές, πολλοί γονείς αδυνατούν λόγω ψυχοκοινωνικών παραγόντων να διαχειριστούν καταστάσεις, είτε ως προς την πρόληψη, δηλαδή την τήρηση των κανόνων υγιεινής διαβίωσης, είτε ως προς την αντιμετώπιση της ασθένειας όταν προκύψει.
Ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέρημνα και σχέδιο παρέμβασης τόσο για το χώρο του σχολείου, όσο και για το χώρο που ζει και δραστηριοποιείται το παιδί μετά από αυτό. Δεύτερον, ένα μεγάλο μέρος των μαθητών δεν έχει λεκτική επικοινωνία. Πολύ δύσκολα αυτά τα παιδιά θα εξηγήσουν αυτονόητα σε εμάς πράγματα όπως ο πονοκέφαλος, ο πονόλεμος, η αδιαθεσία. Τρία, η εκπαιδευτική σε μια μονάδα ειδικής αγωγής, δεδομένου ότι εκ των πραγμάτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος επιβάλλεται να βρίσκονται πολύ κοντά στα παιδιά, είναι διαρκώς εκτεθειμένη στην πανδημία. Πολλοί από αυτούς μάλιστα ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Προς τιμή τους, όπως είπα και στην αρχή, επιμένουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους διαζώσεις υποκινούμενοι από την ανιδιοτελή αγάπη προς τα παιδιά που έχουν προβλήματα. Οι μαθητές των δομών αυτών μεταφέρονται καθημερινά με μισθωμένα οχήματα, ενίοτε και με αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία ή με ταξί, που αφού τους αφήσουν στο σχολείο, συνεχίζουν τα δρομολόγια τους μέχρι το μεσημέρι, που θα επιστρέψουν για να τους παραλάβουν. Εκτός από τα παιδιά, δηλαδή, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων κατά τη διάρκεια της ημέρας θα χρησιμοποιήσει τα οχήματα αυτά, δημιουργώντας συνθήκες αφίδρομης μετάδοσης του ιού. Επιπλέον, κάποιοι μαθητές αυτών των σχολείων τις απογευματινές ώρες παρακολουθούν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης με μαθητές άλλων ειδικών σχολείων, σε ιδιωτικές, δημοτικές ή δημόσιες δομές. Τι έχει κάνει λοιπόν η κυβέρνηση, το κράτος, η πολιτεία, πέστε το όπως θέλετε, για να διασφαλίσει συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας? Κατά την άποψή μας δεν έχει κάνει τίποτα. Ή για να μην δημιουργήσω κάποια παρεξήγηση, δεν έχει κάνει όλα όσα απαιτούνται να γίνουν. Για παράδειγμα, σε ένα υποτιθέμενο περιστατικό διαχείρισης ενός ύποπτου κρούσματος, αφού η σχολική μονάδα πράξει τα δέοντα. Στη συνέχεια, κατά την άποψή μας, η πολιτεία θα πρέπει να προβεί στα εξής βήματα. Πρώτον, να υπάρξει επίσκεψη κλιμακίου του ΕΟΔΗ για διερεύνηση με τεστ σε όλο τον πληθυσμό του σχολείου. Το κλιμάκιο θα πρέπει να είναι ενήμερο για τις συνθήκες λειτουργίας της δομής και κυρίως για το ότι έχει να διαχειριστεί μεγάλο αριθμό ατόμων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, που διατρέχουν δηλαδή κίνδυνο ακόμα και για τη ζωή τους. Δύο, η χνηλάτιση των επαφών και των χώρων που δραστηριοποιήθηκε τα τελευταία 24 ώρα ο μαθητής και μέτρα για τον περιορισμό πιθανής διασποράς από αυτούς. Για παράδειγμα, τεστ σε άτομα των δομών των ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, που πηγαίνει ο μαθητής, απολύμαση χώρων στα μέσα μαζική μεταφοράς που χρησιμοποιεί. Τρία, εάν προκύψει από τα τεστ διασπορά, κλείσιμο και καραντίνα στους χώρους που διαπιστώθηκε. Τέσσερα, πρόσθετα μέτρα στήριξης των οικογενειών των παιδιών με κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, φροντιστές, που εκτός των άλλων θα αναλάβουν και τη διαχείριση της πορείας αποκατάστασης της υγείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Υπάρχει κάτι από όλα αυτά? Ή πόσα από αυτά υπάρχουν? Κατά την άποψή μας είναι ελλειπή τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, διότι δυστυχώς αντιλαμβάνεται το ζήτημα της ειδικής αγωγής, της παιδείας όπως και της υγείας βέβαια, ως κόστος. Σε μια λογική κόστος ωφέλους. Αντί λοιπόν για τα παραπάνω που είναι αυτονόητα, κατά την άποψή μας και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα πρέπει να διεκδικήσουν τα αυτονόητα για να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της πανδημίας, αλλά για να πάρει και το θέμα της ειδικής αγωγής, της εκπαίδευσης και της διαπαιδαγώγησης αυτών των παιδιών την πραγματική θέση που τους αξίζει. Ευχαριστώ.